Θα σας παίξω μία σειρά από κομμάτια ενός παλιού δειράρι από τον Αποκόρονα στα Χανιά. Λεγόταν Μιχάλης Παπαδάκης ή Πλατιανός λεγόταν σαν το. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Πλατιανός ήταν ένας πολύ σημαντικός δειράρης της περιοχής των Χανίων, ο οποίος ελάχιστα καταγράφηκε, πολύ λίγα πράγματα γράφτηκαν από αυτόν σε ηχογράφηση. Εγώ είχα πάει, τον είχα προλάβει προτού πεθάνει, έτσι, τη δεκαετία του 70 στα Χανιά, πήγα στο χωριό Καλύβες όπου έμεινε και τον ζήτησα να παίξει, να τον ακούσω και μου λέει πολύ ευχαρίστος και καθόμασταν σε ένα μεγάλο μπαλκόνι που είχε στο σπίτι του απ' έξω και μου είπε να πάω να κάθομαι περίπου 3 μέτρα μακριά από τον ίδιο και να κοιτάζω ανάποδα, μην τον κοιτάζω και να τον ακούω. Και βέβαια, εγώ είχα αυτή την εμπειρία με παλιούς μουσικούς που είχαν μία έμμονη ιδέα, μην τους κλέψουν τα μυστικά. Και εγώ σκέφτηκα ότι, ίσως να είναι στα πλαίσια αυτής της νοοτροπίας. Τέλος πάντων, καθόμουν και κοιτούσα ανάποδα και τον άκουγα. Και έπαιζε πάρα πολύ ωραία. Και μετά με φώναξε να κάθομαι κοντά του και μου λέει, εσύ πιθανόν να σκέφτεσαι ότι σε έβαλα να κάτσει εκεί να μην μου κλέψει τα μυστικά. Και όσο να είναι, μου πέρασε το μυαλό. Και λέει, όχι, δεν είναι αυτό το λόγο, μου λέει. Σε έβαλα να κάθεσαι εκεί και να κοιτά ανάποδα, γιατί επειδή μαθαίνει όργανο και μαθαίνει μουσική, θα κοιτά τι κάνω με το δοξάρι, τι κάνω με τα δάκρυα και δεν θα ακού τη μουσική. Ήθελα πρώτα να ακούσει τη μουσική και τώρα θα σου δείξω τι θέλει.